Βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Κύριε ελέησον. Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα τα μαθήματά μας. Όπως είχα πει και σε προηγούμενα μαθήματα, το διάστημα αυτό ασχολούμαστε με τους αποστολικούς λεγόμενους πατέρες. Είπα, κύριε Μασκίδη, ότι επειδή και οι θεολογικές σχολές έχουν καταληφθεί από την πανθρησκεία και οι θεολογικές σχολές είναι οικουμενιστικές και είναι αλλοιωμένα εκεί όλα τα μαθήματα και είναι και αλλοιωμένη ακόμη και η πατρολογία με την μεταπατερική θεολογία, με την υποτίμηση των πατέρων της Εκκλησίας, είπα ότι θα δοκιμάσουμε εδώ, μια και εγώ ήμουν πανεπιστημιακός δάσκαλος, να κάνουμε μια σειρά πανεπιστημιακών μαθημάτων, με άλλο χρωματισμό βέβαια, με χρωματισμό και πνευματικό, όχι ξηρά επιστήμη και ξηρός σχολαστικισμός, αλλά όπου χρειάζεται θα κάνουμε και πνευματικές επισημάνσεις, εις τρόπον ώστε εδώ ο χώρος αυτός να είναι ένα είδος μικρού σχολείου, μιας μικρής θεολογικής σχολής και όσοι θέλουν να αναπαύονται εν ώψη αυτής της μεγάλης απουσίας που έχουμε στις θεολογικές σχολές και της διαστροφής και της καταστροφής της Ορθοδόξου Διδασκαλίας η οποία υπάρχει στις θεολογικές σχολές. Στα προηγούμενα λοιπόν μαθήματα, μετά τα εισαγωγικά που σας έκανα για την σπουδαιότητα των πατέρων της Εκκλησίας, είχαμε αρχίσει να ασχολούμαστε με τους λεγόμενους αποστολικούς πατέρες. Παρουσιάσαμε εδώ τις δύο προηγούμενες Κυριακές τρεις αποστολικούς πατέρες, τον Άγιο Κλίμεντα Ρώμης, τον Άγιο Ιγνάτιο Αντιοχίας και τον Πολύκαρπο Σμύρνης, στους οποίους κυριολεκτείται ο όρος αποστολικοί πατέρες. Κυριολεκτείται ο όρος αποστολικοί πατέρες, διότι και μαθητέ των Αποστόλων διατέλεσαν, συν τρεις, και οι τρεις, αλλά επίσης και διότι είχαν και το στοιχείο της αγιότητος, το οποίο είναι απαραίτητο για να χαρακτηριστεί κανείς ως πατήρ της Εκκλησίας. Υπολείπονται ακόμη τέσσερες συγγραφείς λεγόμενοι ή θεωρούμενοι αποστολικοί πατέρες. Και θα σας πω γιατί λέω λεγόμενοι ή θεωρούμενοι αποστολικοί πατέρες. Διότι των περισσότερων συγγραφείς, περισσότερα από τους συγγραφείς αυτούς είναι άγνωστοι, κάποιος δε ο οποίος είναι γνωστός δεν είναι στο αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δεν γιορτάζεται ως Άγιος. Τα τέσσερα άλλα συγγράμματα που είναι στην ομάδα των Αποστολικών Πατέρων που μας απομένουν, οι τέσσερες συγγραφείς, είναι η διδαχή των 12 Αποστόλων με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα, είναι η επιστολή Βαρνάβα, συγγραφέας της οποίας θεωρείται από μερικούς ο Απόστολος Βαρνάβας, αλλά η επιστήμη έχει απορρίψει με πολύ σοβαρά επιχειρήματα αυτήν την άποψη. Ουσιαστικώς είναι ψευδεπίγραφο έργο, δεν είναι συγγραφέας ο Απόστολος Βαρνάβας, επομένως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αποστολικός πατήρ. Είναι ένα άλλο εξαιρετικό έργο, το οποίο θα σας το παρουσιάσω, θα δείτε πόση χάρη έχει την μεθεπομένη Κυριακή, είναι ο Ποιμήν του Ερμά. Και ο Ερμάς αυτός, ο Ποιμήν του Ερμά, ένα έργο που ονομάζεται Ποιμήν, και ο συγγραφέας είναι Ερμάς, έτσι λέγεται, αλλά και αυτός είναι άγνωστος. Δεν ξέρουμε ποιος είναι, πότε έζησε κτλ. Και ο μόνος γνωστός που είναι και στους επισκοπικούς καταλόγους είναι ο Παπίας Ιεραπόλεος, ο οποίος διατέλεσε επίσκοπος Ιεραπόλεος, είναι και στους επισκοπικούς καταλόγους. Αυτός έχει γράψει ένα έργο Λογίων Κυριακών Εξηγήσεις, το οποίο όμως σώζονται μόνο από σπάσματα. Επομένως, είδαμε τρεις κυριολεκτικά αποστολικούς πατέρες, Κλίμεντα Ρώμης, Ιγνάτιο Αντιοχίας, Πολύκαρπο Σμύρνης. Τώρα έχουμε άλλους τέσσερες συγγραφείς, λεγόμενοι ή θεωρούμενοι αποστολικοί πατέρες, στην ομάδα των αποστολικών πατέρων. Και από αυτούς τους τέσσερες συγγραφείς που μας υπολείπονται, ελπίζω πως μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου θα έχουμε τελειώσει με την ομάδα των Αποστολικών Πατέρων. Μου περνάει διαολογισμός ότι επειδή λίγο τα μαθήματα αυτά θα κουράσουν, τα πανεπιστημιακά μαθήματα, ίσως θα πρέπει να μην αφιερώνουμε και τις 2 ώρες
σε μαθήματα πατρολογίας, που είναι η ειδίκευσή μου, αλλά να προσθέσουμε τη δεύτερη ώρα και κάποιο άλλο κλάδο, θέματα ηθικής, εις τρόπον ώστε να υπάρχει μία ποικιλία, για να μην κουραστείτε μόνον μονομερός με την μονοπίκυλη πατρολογία. Να είστε καλά, καθίστε, καθίστε κύριε Κοτσάκη. Και ο κύριος Κοτσάκης με τη σύζυγό του, συνάδελφος θεολόγος και αυτός, των δικών μου των χρόνων. Ναι, ναι. Σήμερα λοιπόν, επαναλαμβάνω, θα σας παρουσιάσω ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, όπως θα δείτε, εγώ το ξαναθυμήθηκα, την διδαχή των 12 Αποστόλων. Ή, όπως είναι ο πλήρης τίτλος αυτού του έργου, διδαχή Κυρίου δια των 12 Αποστόλων της Έθνεση. Διδαχή του Χριστού δια των 12 Αποστόλων προς τα έθνη, προς τους ιδωλολάτρες. Θα σας κάνω μία μικρή αναφορά στην ιστορία αυτού του έργου, το οποίο ήταν γνωστό από τους αρχαίους συγγραφείς, υπάρχουν αναφορές στους αρχαίους συγγραφείς για το έργο αυτό, αλλά δεν ξέραμε το περιεχόμενο, δεν υπήρχε το κείμενο, ήταν το κείμενο του άγνωστου. Ενώ δηλαδή ο Ευσέβιος και άλλοι αναφερόταν στο έργο διδαχή των 12 Αποστόλων, δεν γνωρίζαμε το έργο αυτό, απουσίαζε. Το ανακάλυψε το 1883 στον κώδικα 1056 του μετοχίου του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη, ο Μητροπολίτης Νικομιδίας Φιλόθεος Βριένιος, και έγινε ξακουστός για αυτή την ανακάλυψη σε όλο τον κόσμο. Θεωρήθηκε η ανακάλυψη αυτή ως η μεγαλύτερη, το πολυτιμότερο θεολογικό έβριμα των νεωτέρων χρόνων. Και γιατί ένα τόσο μικρό κείμενο, δεν είναι πολύ μεγάλο, θεωρήθηκε το πολυτιμότερο έβριμα των νεωτέρων χρόνων, και αυτός που το ανακάλυψε, ο Φιλόθεος Βριένιος, ο Μητροπολίτης Νικομιδίας, ο οποίος βέβαια δεν ήταν απλός επίσκοπος, ήταν επιστήμον με σπουδές στη Γερμανία και διατέλεσε καθηγητής και σχολάρχης στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Γιατί το έργο αυτό, η διδαχή των 12 Αποστόλων, θεωρήθηκε σαν πολύτιμο θεολογικό έβριμα? Διότι μας δίνει πολλές πληροφορίες και διαφωτίζει πάρα πολλές πλευρές του βίου της αρχαίας Εκκλησίας κατά την μεταβατική περίοδο από την Αποστολική εποχή στους μεταποστολικούς χρόνους, όπου, όπως και προηγουμένως σας είπα, υπήρχε μία ρευστότητα, δεν είχε ακόμη κατασταλάξει το πολίτευμα της Εκκλησίας, η διοίκηση της Εκκλησίας, και δεν είχαμε πολλές πληροφορίες για την εποχή αυτή. Δηλαδή, ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο τελευταίος Απόστολος, εκοιμήθη περί το τέλος του πρώτου αιώνος, γύρω στο 97-98. Ο τελευταίος Απόστολος ήταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το τέλος του πρώτου αιώνος. Και έχουμε το Ευαγγέλιο του και την Αποκάλυψή του και τις επιστολές του. Από την περίοδο του Αποστόλου Ιωάννου μέχρι των μέσων του Δευτέρου και το τέλος του Δευτέρου αιώνος, δεν έχουμε πολλά συγγράμματα και δεν είχαμε πολλές πληροφορίες για τη ζωή της Εκκλησίας και την οργάνωση της Εκκλησίας. Αυτό λοιπόν το έργο, η διδαχή των 12 Αποστόλων, μόνο ότι είναι μικρό, μας δίνει πολύτιμες, όπως θα δούμε, πληροφορίες για την ζωή της Εκκλησίας στην μεταβατική αυτή περίοδο, την πολύ σημαντική μεταβατική περίοδο. Γι' αυτό, όπως σας είπα, θεωρήθηκε ως το πολυτιμότερο και πέρασε το όνομα του Φιλοθέου Βριενίου, του Μητροπολίτου και καθηγητού, ο οποίος το ανακάλυψε, πέρασε και στη διεθνή βιβλιογραφία. Και όσοι γράφουν ξένοι, Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι κτλ. Για την περίοδο αυτή, απαραίτητους χρησιμοποιούν και το έργο αυτό της διδαχής των 12 Αποστόλων. Το περιεχόμενό του, να σας πω συνοπτικά ποιο είναι και θα δούμε λεπτομερέστερα την διαίρεση του περιεχομένου. Το πρώτο τμήμα έχει συνολικά 16 κεφάλαια. Το πρώτο τμήμα, τα πρώτα 6 κεφάλαια, έχουν τη διδασκαλία περί των δύο οδών. Θα μιλήσουμε λεπτομερέστερα γι' αυτό. Τι σημαίνουν οι δύο οδοί. Το δεύτερο τμήμα, από την παράγραφο 7 μέχρι την παράγραφο 10, αναφέρεται σε λειτουργικά και λατρευτικά ζητήματα, δηλαδή μας δίνει πληροφορίες για την Θεία Ευχαριστία, για την προσευχή, για το βάπτισμα και για την νηστεία. Την περίοδο εκείνη πού να βρεις πληροφορίες? Ό,τι έχουμε από την Καινή Διαθήκη. Μετά δεν είχαμε άλλες πληροφορίες. Το τρίτο τμήμα, από το κεφάλαιο 11 μέχρι το κεφάλαιο 15,
αναφέρεται στην εκκλησιαστική οργάνωση. Πώς ήταν τώρα το εκκλησιαστικό πολίτευμα, δηλαδή ποιοι ήταν οι εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι, ποιοι κατήφθηναν τη ζωή της Εκκλησίας, και μας παρουσιάζει εδώ τους Αποστόλους, τους Προφήτες, τους Διδασκάλους, αξιωματούχοι οι οποίοι σιγά σιγά εξέλιπαν, έφευγαν οι Απόστολοι, οι Προφήτες και οι Διδάσκαλοι, και στη θέση τους μας παρουσιάζει το νέο πολίτευμα της Εκκλησίας, που μέσα στο έργο αυτό φαίνεται πως ήσαν οι επίσκοποι και οι διάκονοι. Και το τελευταίο κεφάλαιο, το 16 κεφάλαιο, σαν ένας επίλογος, είναι τα εσχατολογικά θέματα. Θα δούμε εδώ ότι όλα έχουν πολύ ενδιαφέρον και θα καλύψουμε και τις 2 ώρες, επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον, όντως πολύτιμο το έργο αυτό. Ας δούμε λοιπόν τώρα για την σπουδαιότητα του κυρίως του τμήματος που αναφέρεται στην διοίκηση της Εκκλησίας, διότι αυτός είναι ο λόγος που θεωρήθηκε ως πολύτιμο το έργο αυτό, διότι κυρίως μας δίνει πληροφορίες για το πώς ήταν η διοίκηση της Εκκλησίας την περίοδο εκείνη. Η σπουδαιότητα λοιπόν της επιστολής βρίσκεται της διδαχής. Περάστε. Η σπουδαιότητα της διδαχής βρίσκεται στο δεύτερο και ιδιαίτερα στο τρίτο μέρος, όπου φαίνεται ότι μεταβαίνουμε από την εποχή των Αποστόλων και των περιοδευόντων χαρισματούχων. Περιοδεύοντες χαρισματούχοι ήταν οι προφήτες και οι διδάσκαλοι, στην εποχή των μονίμων λειτουργών, των επισκόπων, των πρεσβυτέρων και των διακόνων. Οι πρεσβύτεροι δεν φαίνονται πολύ μέσα για επισκόπους και διακόνους, αλλά τότε οι όροι επίσκοπος και πρεσβύτερος ενηλάσσονται και χρησιμοποιούν το άσχετα σαν να σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Το πέρασμα αυτό από την εποχή των Αποστόλων και των περιοδευόντων χαρισματούχων, προφητών και διδασκάλων, έγινε με πολλές δυσκολίες. Και θυμάστε όταν σας ανέλησα εδώ την επιστολή Κλήμεντος, ότι προς τους Κορινθίους, στην Κόρινθο υπήρχαν ανταρσίες και σηκώθηκαν πολλοί, πολλοί πιστοί εναντίον των πρεσβυτέρων. Προφανώς εκεί πήγε να διαμορφωθεί μια κατάσταση με επίσκοπο, ένα σταθερό πολίτευμα, και στον κόσμο δεν άρεσε αυτή η αλλαγή. Είχαν συνηθίσει με τους περιοδεύοντες χαρισματούχους, τους προφήτες και διδασκάλους, και κατά την μετάβαση στο σύστημα των μονίμων λειτουργών υπήρξαν αναταραχές. Έγινε με πολλές δυσκολίες αυτή η μετάβαση από τους περιοδεύοντες, από τους Αποστόλους, γιατί και οι Απόστολοι περιοδεύοντες ήσαν. Δεν έμεναν σε έναν τόπο οι Απόστολοι. Γι' αυτό και έχει άδικο ο Πάπας της Ρώμης που θεωρεί ότι είναι διάδοχος του Αποστόλου Πέτρου, γιατί ο Απόστολος Πέτρος δεν πήγε μόνο στη Ρώμη. Ο Απόστολος Πέτρος πήγε και στην Αντιόχεια, πήγε και αλλού, όπως και ο Απόστολος Παύλος γύρισε. Περιοδεύοντες ήσαν και οι Απόστολοι. Αυτή λοιπόν η μετάβαση έγινε με πολλές δυσκολίες και δισταγμούς για το αν η μόνιμη λειτουργή ήταν εισάξιοι με τους Αποστόλους και τους Προφήτες. Αν μάλιστα το συνδέσει κανείς αυτό με την εντοπιότητα, όταν άρχισαν να αναδεικνύονται εντόπιοι επίσκοποι, είναι πολύ φυσικό ο κόσμος εκεί. Α, είχαμε τον Απόστολο, είχαμε τον δάσκαλο, τώρα ο δικός μας εδώ είναι εισάξιος με αυτούς που μας ερχόταν από άλλα μέρη με τους Αποστόλους. Η διδαχή λοιπόν ενισχύει τώρα τους τοπικούς μονίμους λειτουργούς. Θα το δούμε στο σχετικό κεφάλαιο και λέει, σας το λέω για να δείτε πώς διαμορφώθηκε το πολίτευμα της Εκκλησίας μας. Λέει η διδαχή στο κεφάλαιο 15, χειροτονήσατε ούν εαυτής επισκόπους και διακόνους αξίους του Κυρίου. Τώρα λοιπόν μην μένετε στους περιοδεύοντας, αλλά να χειροτονήσετε για τους εαυτούς σας, χειροτονήσατε ούν εαυτής επισκόπους και διακόνους αξίους του Κυρίου. Γι' αυτό παρέμεινε μέχρι τώρα σαν κατάλοιπο να φωνάζουμε άξιος. Παντού πρέπει οι χειροτονίες να είναι χειροτονίες αξίων ανθρώπων. Ημίν γαρ, με ύψιλον, ημίν σε εσάς, ημίν γαρ λειτουργούσε και αυτή, δηλαδή μην τους υποτιμάτε, και αυτοί οι επίσκοποι, ημίν γαρ λειτουργούσε και αυτή την λειτουργία των προφητών και διδασκάλων. Γιατί και αυτοί που θα εκλέξετε τώρα εσείς ως μονίμους θα έχουν την ίδια αξία που είχαν οι προφήτες και οι διδάσκαλοι, οι περιοδεύοντες. Ημίν γαρ λειτουργούσε και αυτή την λειτουργία των προφητών και διδασκάλων.
μη ουν υπερίδητε αυτούς. Λοιπόν, μην τους παραβλέψετε. Και μόνο από τη φράση αυτή, μη ουν υπερίδητε αυτούς, προκύπτει ότι περιφρονούσαν τους μονίμους αξιωματούχους, τους παρέβλεπαν, μη ουν υπερίδητε αυτούς, και ήθελαν να έχουν τους περιοδεύοντες χαρισματούχους, τους αποστόλους, τους προφήτες και τους διδασκάλους. Έχω σημειώσει εδώ, γιατί στόχος μας εδώ είναι αυτή η επιστήμη να συνδέεται και με την σημερινή εκκλησιαστική επικαιρότητα και η θεολογία να έχει και σημερινό αντίκρισμα. Έχω σημειώσει εδώ ότι και μόνο από το χωρίο αυτό της διδαχής των Αποστόλων χειροτονήσατε. Σε ποιος απευθύνεται το χειροτονήσατε? Στον κόσμο, τους πιστούς. Χειροτονήσατε ούνε αυτής, χειροτονήστε για τον εαυτό σας, και μόνο από αυτό δεν υπάρχει κανένας επισκοποκεντρισμός εδώ. Δεν λέει σε κανένα επίσκοπο χειροτόνησε. Τώρα χειροτονούν οι επίσκοποι. Εδώ λέει στον κόσμο, χειροτονήσατε ούνε αυτής, χειροτονήστε για τους εαυτούς σας, χειροτονήσατε ούνε αυτής επισκόπους και διαξίους του Κυρίου. Κανένας επισκοποκεντρισμός, κανένα μοναρχικό αξίωμα εδώ, όπως έχει καταντήσει σήμερα το αξίωμα του επισκόπου. Και επίσης ο επισκοποκεντρισμός εδώ μειώνεται, θέλω να πω καταρρύπτεται, λέει χειροτονήσατε ούν εαυτής επισκόπους και διακόνους. Δηλαδή οι διάκονοι μαζί με τους επισκόπους. Δεν ξέρει εδώ τη θέση του επισκόπου. Χειροτονήσατε ούν εαυτής επισκόπους και διακόνους αξίους. Αυτοί γάρ και οι επίσκοποι και οι διάκονοι, πολύ περισσότερο οι πρεσβύτεροι. Εδώ λέει βλέπετε μια αρμονία, θα έλεγα μια εξίσωση, μια ισότητα ανάμεσα στους επισκόπους, τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους, και σήμερα η απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στον επίσκοπο και στον παπά και στον διάκονο είναι χάσμα, είναι χαώδες, και ο κόσμος είχε την ευθύνη, χειροτονήσατε ούν εαυτής επισκόπους και διακόνους. Το έργο λοιπόν αυτό της διδαχής των 12 Αποστόλων είναι υπέρ της βαθμιαίας αντικαταστάσεως των περιοδευόντων αξιωματούχων από τοπικούς μονίμους λειτουργούς. Τελειώνει η εποχή των περιοδευόντων και αρχίζουν οι μόνιμοι, οι τοπικοί λειτουργοί. Και αυτό εμπολής οφείλεται διότι είχε διαβρωθεί ο θεσμός των προφητών και διδασκάλων. Θα το δούμε αυτό, πώς είχε διαβρωθεί ο θεσμός των προφητών και των διδασκάλων και υπήρχαν ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι. Και σου λέει πάει αυτός ο θεσμός, ας κοιτάξουμε να αλλάξουμε. Από ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδασκάλους έπρεπε οι κατατόπους χριστιανικές κοινότητες να αποκτήσουν συνείδηση της αυτοτελείας τους. Και εδώ το γράφουν ερευνητέ πατρολόγοι, δηλαδή κάθε κοινότητα χριστιανική, κάθε επισκοπή, κάθε επαρχία έπρεπε να αποκτήσει συνείδηση πως είναι κάτι αυτοτελές και αυτοδύναμο. Δεν εξαρτάται από τον Πατριάρχη απολύτως, κάθε κοινότητα έχει μια αυτοτέλεια. Χειροτονήσατε ούν εαυτής. Και κάνω εγώ την εξής σκέψη εδώ, έτσι πρέπει να κάνουμε και τις εκτιμήσεις μας. Τότε λοιπόν, επειδή είχε διαβρωθεί, όπως θα δούμε, θα σας διαβάσω σχετικά κείμενα, επειδή είχε διαβρωθεί ο θεσμός των περιοδευόντων χαρισματούχων, των προφητών και των διδασκάλων, είπαν να αλλάξουμε το σύστημα διοικήσεως και να κάνουμε μονίμους λειτουργούς. Αν τώρα έχει διαβρωθεί ο θεσμός των τοπικών μονίμων λειτουργών, δεν έχουμε τώρα διάβρωση του θεσμού των μονίμων και ο επίσκοπος που ήταν αρμονικά συνεργαζόμενος με τις πρεσβυτέρους και τους διακόνους έχει γίνει τώρα σατράπης και δεσπότης και κάνει ό,τι θέλει και έχει γίνει τύραννος με τον δεσποτισμό και τον επισκοποκεντρισμό. Αν τώρα λοιπόν έχει διαβρωθεί, ερωτηματικό το λέω, και ας το ακούνε ορισμένοι, διότι στη ζωή της Εκκλησίας αλλάζουν αυτά. Αλλάζουν αυτά. Αν τώρα έχει διαβρωθεί ο θεσμός των τοπικών μονίμων λειτουργών, που με νύχια και δόντια υπερασπίζονται την τοπική δικαιοδοσία, μήπως πρέπει να επανέλθουμε στα υπερτοπικά? Αυτό τώρα αν ακουστεί ότι το είπε ο πατήρ Θεόδωρος θα γίνει σεισμός. Θα γίνει σεισμός, θα πούνε ο πατήρ Θεόδωρος καταργεί τους επισκόπους. Δεν το λέω για αυτό, το λέω για να φανεί ότι στη ζωή της Εκκλησίας υπάρχει εξέλιξη και η ζωή της Εκκλησίας προσαρμόζεται προς τις ανάγκες των καιρών. Και αν κάτι πάει στραβά, εν Αγίω Πνεύματι πρέπει να αλλάζει αυτό. Δεν πρέπει να αλλάξει εδώ τόσο καιρό, λένε ότι παραέγινε ο δεσποτισμός, παραέγινε ο επισκοποκεντρισμός, μήπως πρέπει να γίνουν αλλαγές
στο σύστημα διοίκησης της Εκκλησίας μας, μήπως πρέπει στην εκλογή των επισκόπων, παραδείγματος χάρη, η κοινότητα χειροτονήσατε αυτής, να παίρνει μέρος και η κοινότητα, να εκπροσωπούνται και οι πιστοί, να εκπροσωπούνται και οι πρεσβύτεροι, να εκπροσωπούνται και οι διάκονοι. Και όχι να χρήζει ο Αρχιεπίσκοπος εκ των προτέρων, όχι ένα Αγίο Πνεύματι. Αν δεν δώσει το χρήσμα ο Αρχιεπίσκοπος, δεν εκλέγεται κανένας. Πού πηγαίνει η ενέργεια και η χάρη του Αγίου Πνεύματος? Το λέω για αυτό το λόγο. Ότι αυτή η αλλαγή από τους περιοδεύοντες χαρισματούχους έγινε γιατί είχε διαβρωθεί ο θεσμός και πηγαίναμε σε μια άλλη κατάσταση. Και για να δείτε ότι αυτά, πόσο είχε διαβρωθεί ο θεσμός, θα σας διαβάσω εδώ από το έργο, από το τμήμα αυτό. Είναι από το κεφάλαιο 11 μέχρι το κεφάλαιο 15. Αυτό το οργανωτικό που αναφέρεται. Λέει λοιπόν, ως ουν ανελθόν διδάξει μας ταύτα, που λέει προηγουμένως, θα δούμε και στην άλλη ώρα και μετά, πάντα τα προηρημένα δέξαστε αυτόν. Όποιος σας τα διδάσκει αυτά που σας είπα, για τις δύο οδούς, για τα μυστήρια, το βάπτισμα, να τον δεχθείτε. Εάν δε αυτός ο διδάσκων στραφής διδάσκει άλλην διδαχήν, αν όμως αυτός που θα σας έρθει διδάσκει άλλη διδαχήν, εις το καταλύσε μη αυτού ακούσατε. Τα καταλύουν όλα τώρα. Όλα τα καταλύουν. Με τον οικουμενισμό, με την εκοσμίκευση, τα καταλύουν όλα. Μη αυτού ακούσετε. Εις δε το προσθήνε δικαιοσύνη και γνώση Κυρίου, δέξαστε αυτόν ως Κύριον. Αν όμως έρχεται για να προσθέσει στη δόξα του Θεού και στη δικαιοσύνη, να τον δεχθείτε. Και δέστε τώρα. Περί δε των Αποστόλων και Προφητών, των περιοδευόντων, κατά το δόγμα του Ευαγγελίου, ουτοποιήσατε. Να κάνετε έτσι. Και αυτά είναι διδαχή των Αποστόλων. Τι να κάνουν. Πας Απόστολος ερχόμενος προς εμάς, δεχθείτε ως Κύριος. Κάθε Απόστολος που έρχεται, να το δεχθείτε σαν τον Χριστό. Ουμενή δε ημί ημέραν μίαν. Να μην μείνει παρά μόνο μία ημέρα. Εάν δε η χρία και την άλλη, και αν είναι παραπάνω χρία, να μείνει και την άλλη. Και ξέρετε ποιος το έκανε αυτό? Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός γύρισε όλη την επικράτεια την ελληνική και έμενε 2-3 μέρες το πολύ, δεν έμενε παραπάνω. Τα ξέραν αυτά οι Άγιοι. Τρεις δε εάν μείνει, ψευδοπροφήτησε στη. Να μείνει μια μέρα, παρουσιάζεται ένα εμπόδιο. Δεχτείτε το και δεύτερη μέρα, να σας διδάξει και δεύτερη μέρα. Αν του άρεσε για να καλοπεράσει και μείνει και τρεις μέρες, δεν είναι εντάξει προφήτης. Ψευδοπροφήτησε στην. Διώξτε τον. Εξερχόμενος δε ο Απόστολος, μηδέν λαμβανέτο, ημί άρτον έως αν αυλιστεί. Και όταν φύγει από εσάς ο Απόστολος, να του δώσετε ένα κομμάτι ψωμί, μισό ψωμί, μέχρι που να βρει άλλο σταθμό. Εάν δε αργύριον ετή, ψευδοπροφήτησε στη. Αν ζητάει χρήματα, ψευδοπροφήτησε στη. Η διάβρωση των τώρα αργύρια, βίλες, επισκοπικά μέγαρα, μήτρες, άμφια, πόσο έχει διαβρωθεί ο χριστιανισμός. Ο Απόστολος, αν δώστε του λίγο ψωμί να φάει, αν ζητάει χρήματα, ψευδοπροφήτησε στη. Και πας προφήτης ορίζων τράπεζαν εν πνεύματι, ου φάγεται από αυτής, η δε μίγε ψευδοπροφήτης εστί. Δέστε που φάνει αυστηρότητα. Κάποιος από τους προφήτες οργανώσει συσίτιο. Κάνει τράπεζα. Αν μετέχει και αυτός το συσίτιο και τρώει και αυτός, ψευδοπροφήτης. Το κάνει να φάει στο σπίτι του. Και πας προφήτης ορίζων τράπεζαν εν πνεύματι, ου φάγεται από αυτής, η δε μίγε ψευδοπροφήτης εστί. Πας δε προφήτης διδάσκων την αλήθεια, εις άδιδάσκει ου ποιή ψευδοπροφήτησαστη. Και αν κάποιος κάνει τον δάσκαλο, αλλά δεν τηρεί αυτά τα οποία διδάσκει, ψευδοπροφήτησαστη.
Δεν το λέω για τον εαυτό μου, αλλά εγώ σας έχω πει ότι έχει πολύ μεγάλο κόστος όταν κάποιος ξέρει την γραμματεία την πατερική και προσπαθεί να την τηρήσει. Έχει πολύ μεγάλο κόστος. Αν προσπαθείς να τηρήσεις αυτά τα οποία ξέρεις από τους Αγίους και από την γραμματεία, αυτό έχει πολύ μεγάλο κόστος. Το να κάνεις αυτά τα οποία διδάσκεις, αυτό είναι ο αληθινός. Πάντα δε προφήτης διδάσκουν την αλήθεια ή αδιδάσκει ούποι ή ψευδοπροφήτησαστε. Πας δε προφήτης, δοκιμασμένος αληθινός, ποιώνεις μυστήριων κοσμικών εκκλησίας, ας το αφήσουμε αυτό, είναι λίγο δύσκολο. Ως δανείπι εν πνεύματι, δώσμη αργύρια ή έτερα τεινά, κι αν κάποιος εκμεταλλευόμενος την πνευματική του θέση εν πνεύματι, το λειτουργήμά του, την ιεροσύνη, λέει δώσμη αργύρια ή έτερα τεινά, δώσ' μου χρήματα ή κάποια άλλα, ουκ ακούσεστε αυτού. Να μην τον ακούτε, όποιος ζητάει χρήματα. Εάν δε περί άλλων υστερούν τον ύπη, δούνε. Αν όμως παίρνει χρήματα για να το δώσει σε άλλους, να τα δώσετε. Μη δεις αυτόν, κρινέ το. Πας δε ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, δεχθεί το, έπειτα κτλ. Πας δε προφήτης αληθινός, έχει λεπτομέρειες εδώ στο θέμα αυτό, για τον προφήτη και τον ψευδοπροφήτη. Αργυρίου δε και ηματισμού και παντός κτήματος λαβών την απαρχήν κτλ. Κατά Κυριακήν δε Κυρίου συναχθέντες, όχι εδώ μετά είναι τα λειτουργικά, είναι μέχρι εδώ τα οργανωτικά. Βλέπετε λοιπόν ότι το χειροτονήσατε επισκόπους είναι στο 15, αυτό που σας διάβασα, ας το δούμε στη συνάφειά του. Χειροτονήσατε ούνε αυτοίς επισκόπους και διακόνους, αξίους του Κυρίου, άνδρας πραής και αφιλαργύρους και αληθείς και δεδοκιμασμένους ημίν γάρ λειτουργούσε και αυτή την λειτουργία των προφητών και διδασκάλων. Μίουν υπερίδητε αυτούς. Αυτή γάρ είναι τετιμημένη ημών βρε των προφητών και διδασκάλων. Αυτό λοιπόν το οποίο συνετέλεσε ώστε το έργο αυτό η διδαχή των 12 Αποστόλων να θεωρηθεί ως πολύτιμο θεολογικό έβριμα, πολύτιμη θεολογική ανακάλυψη, είναι διότι πλέον εδώ σταθεροποιεί τους μονίμους λειτουργούς, τους επισκόπους, τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους, έναντι του θεσμού των διδασκάλων και ψευδοπροφητών, οι οποίοι είχαν διαβρωθεί. Μίουν υπερίδητε αυτούς. Τας δε ευχάς ημών κατά σελεημοσύνες και πάσας τας πράξεις ουτοποιήσατε όσα έχετε το Ευαγγελίο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τώρα ας περάσουμε στο άλλο μέρος. Αφήνω την άλλη ώρα για τη διδασκαλία περί δύο οδών. Ας περάσουμε στο άλλο μέρος που έχει σχέση με τα λατρευτικά και με τα λειτουργικά. Είναι πολύ ενδιαφέρον και θα αριστούμε και από το τμήμα αυτό πολύτιμες γνώσεις και πολύτιμες εμπειρίες που έχουν και επικαιρότητα σήμερα, πολύ μεγάλη επικαιρότητα. Να δούμε λοιπόν τι μας λέει στο τμήμα αυτό, στα κεφάλαια 7 με 14, σχετικά με το βάπτισμα πρώτα. Περί δε του βαπτίσματος, ούτω βαπτίσατε. Όταν κάνετε βάπτισμα, να το κάνετε έτσι. Πώς? Ταύτα πάντα προϋπόντες, έλεγαν κάποιες ευχές, όπως είναι οι εξορκισμοί σήμερα, παραδείγματος χάρη, βαπτίσατε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εν είδα τη ζώντη. Να βαπτίσετε στο όνομα της Αγίας Τριάδος, όπως και σήμερα βαπτίζουμε, εν είδα τη ζώντη. Σε νερό ρέων, ζωντανό. Γι' αυτό μερικές φορές να μην παραξενευόμαστε όταν βλέπουμε να γίνονται βαπτίσεις σε ποτάμια και στη θάλασσα. Ακόμη, όπως έκανε ο Καντιώτης. Είπα, είναι αρχαίο εκκλησιαστική πράξη το βάπτισμα εις είδωρ ζών. Εάν δεν μη έχεις είδωρ ζών, αν δεν έχεις επάνω στην έρημο, στην ξηρασία, πού να βρεις είδωρ ζών. Εάν δε μη έχεις είδωρ ζών, εις άλλο είδωρ βάπτισον. Να το βαπτίσεις σε άλλο νερό, σε ένα δοχείο. Ήδου δύνασε εν ψυχρό, και αν υπάρχει λόγος υγείας, ήδου δύνασε εν ψυχρό, εν θερμό. Να λοιπόν, τώρα το εν θερμό σχεδόν έχει καθιερωθεί. Εγώ θυμούμαι
τον πατέρα μου όταν ήμουν μικρό παιδί που έκανε τις βαπτίσεις, έριχνα και λίγο ζεστό νερό μέσα στην κολυμήθρα για να μην κρυώσουν, για να μην κρυώσουν τα παιδιά. Και δέστε τώρα, εάν δε αμφότερα μη έχεις, αν δεν έχεις ούτε είδωρ ζών, ούτε άλλο είδωρ, εάν δε αμφότερα μη έχεις, έκχεον εις την κεφαλήν τρεις. Να κάνεις επίχυση. Έκχεον εις την κεφαλήν τρεις, είδωρ εις όνομα Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος. Αυτό τώρα εδώ ξέρετε τι μεγάλη επικαιρότητα που έχει. Διότι ενώ εδώ από την αρχαιοεκκλησιαστική πράξη το κανονικό βάπτισμα είναι εις είδωρ ρέων ή σε άλλο είδωρ, βήθησης. Και μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχει νερό, κάνουμε την επίχυση. Τώρα η επίχυση πάει να καθιερωθεί ως κανονικός τρόπος βαπτίσματος. Και ξέραμε ότι σε μερικές εκκλησίες, όπως την Εκκλησία της Σερβίας, σχεδόν έχει καθιερωθεί, όπως και στον παπισμό. Οι παπικοί κάνουν όλοι το βάπτισμα διεπιχύσεως, δεν έχουν διαβυθίσεως. Οι παπικοί βαπτίζουν τα παιδιά με ράντισμα, όχι με καταβύθιση. Και επηρεασμένοι από τους παπικούς, μια ολόκληρη εκκλησία, η Σερβική Εκκλησία, το κατήγγειλε αυτό πριν από χρόνια ο Μητροπολίτης Πειραιώς, μια ολόκληρη Ορθόδοξη Εκκλησία έχει εισαγάγει το παπικό βάπτισμα διαραντισμού, διεπιχύσεως, όχι διαβυθίσεως. Το βαπτίζω στα αρχαιλικά σημαίνει βυθίζω, εμβάπτω, βαπτίζω, βάζω το παιδί ολόκληρο μέσα στο νερό. Και μόνον αν δεν υπάρχει ή είδωρ ζών ή άλλο είδωρ, τότε μόνον. Ή δε αμφότερα μη έχεις, είδωρ ζών ή άλλο είδωρ, έκχεον εις την κεφαλήν τρεις, είδωρ εις όνομα Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος. Στο τέλος οι ερωτήσεις, στο τέλος να τελειώσω. Πρόδε του βαπτίσματος, και αυτή είναι πολύ ωραία συνήθεια, η οποία μάλλον έχει εκλείψει τώρα, πρόδε, λόγω και τον ήπιο βαπτισμού, πρόδε του βαπτίσματος, προνηστευσάτω ο βαπτίζων και ο βαπτιζόμενος. Έλατε, περάστε. Και ήτινες άλλοι δύναντε και ο βαπτίζων και ο βαπτιζόμενος να νηστεύουν. Και λεύσεις δε νηστεύσε των βαπτιζόμενων προ μιας ή δύο. Αυτός ο οποίος τότε βαπτιζόταν μεγάλη στην ηλικία. Μια πρώτης βαπτίσεως λοιπόν να δώσεις εντολή να νηστεύσουν 2-3 ημέρες. Τώρα δέστε για την νηστεία επίσης. Πόσο αρχαίος θεσμός είναι η νηστεία. Εδέ νηστεία ημών μη έστωσαν μερα των υποκριτών. Οι νηστείες σας να μην συμπίπτουν με εκείνες των υποκριτών. Ποιοι είναι οι υποκριτέ? Οι Εβραίοι. Νηστεύω σιγάρ Δευτέρα Σαββάτων και Πέμπτη. Οι Εβραίοι νηστεύουν Δευτέρα της εβδομάδος και την Πέμπτη. Το Σαββάτων σημαίνει εβδομάδα. Εμείς δεν νηστεύσατε Τετράδα και Παρασκευήν. Στις αρχές του Δευτέρου αιώνος που γράφτηκε το έργο αυτό, γύρω στο 110 γράφτηκε, μου διέφυγε να σας το πω, γύρω στο 110, το τοποθετούν σε μια περίοδο μεταξύ 80 και 110, αλλά η εγκύτερη χρονολογία είναι γύρω στο 110. Στις αρχές του Δευτέρου αιώνα έχει καθιερωθεί η νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής. Νηστεύσατε δε Τετράδα και Παρασκευή. Μη δε προσεύχεστε όσοι υποκριτέ. Αλλώς εκέλευσεν ο Κύριος το Ευαγγελίο αυτού, ούτω προσεύχεστε. Πώς? Πάτερ ημώνω εν του ουρανού, αγιαστήρω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήρω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των οποιούσων δώσει με σήμερον, και άφεση με την οφειλήν ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού, ότι σου εστίν η δύναμις και η δόξα και εις τους αιώνας. Και το τελευταίο μέρος σχετικά με την νηστεία ποιο είναι? Την προσευχή. Τρεις της ημέρας ούτω προσεύχεστε. Τρεις φορές την εβδομάδα. Πόσο απλή ήταν η προσευχή στα πρώτα χρόνια? Τρεις φορές την ημέρα να λέμε το Πάτερ ημών. Τρεις της ημέρας ούτω προσεύχεστε. Και μερικά για την Θεία Ευχαριστία να πούμε επίσης εδώ, που είναι και αυτά πολύ ενδιαφέροντα και λειτουργικά δεν ξέρω τι άλλο έχει. Ναι. Για τη Θεία Ευχαριστία λοιπόν λέει τα εξής.
Και αυτά είναι ενδιαφέροντα. Για να δείτε πώς εξελίχθηκε η λατρεία και η ζωή της Εκκλησίας από τότε, από τους μεταποστολικούς χρόνους μέχρι τώρα. Περί δε της ευχαριστίας, ούτως ευχαριστήσατε. Πρώτον μεν περί του ποτηρίου. Εδώ ακολουθεί ο συγγραφέας την παράδοση του Αποστόλου Λουκά, ο οποίος γράφει στο Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός δεν ευλόγησε πρώτα τον άρτο, ευλόγησε το ποτήριο πρώτα. Οι άλλοι Ευαγγελιστές έχουν τον άρτο, γι' αυτό επεκράτησε ο άρτος. Αλλά ο Λουκάς έχει πρώτα το ποτήριο. Πρώτον περί του ποτηρίου. Ευχαριστούμε, και λέει μία ευχή που ήδη τότε είχε διαμορφωθεί. Αυτά που θα διαβάσω τώρα είναι ευχές που τις έλεγαν κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας που ήταν πολύ απλή τότε. Τώρα η Θεία Λειτουργία έχει πάρει διαστάσεις. Τότε δέστε πόσο απλά ήταν. Μια ευχή. Πρώτον περί του πατηρίου. Ευχαριστούμε εσύ Πάτερ ημών υπέρ της Αγίας Αμπέλου Δαβίδ του παιδόσου, είσαι γνώρισε ημίν δια Ιησού του παιδόσου, σύ δόξα εις τους αιώνας. Περι δε του κλάσματος, αυτό για το Άγιο Ποτήριο. Τώρα έχει ευχές του Μεγάλου Βασιλείου, του Χρυσοστόμου, εκτενέστατες, έχουν πάρει πολύ μεγάλη μορφή, έχει διαμορφωθεί. Πόσο απλή ήταν η Θεία Ευχαριστία. Περι δε του κλάσματος, του άρτου. Ευχαριστούμε εσύ Πάτερ ημών υπέρ της ζωής και γνώσεως, είσαι γνώρισες ημίν δια Ιησού του παιδόσου, σύ δόξα εις τους αιώνας, ως περ ειν τούτο το κλάσμα, αυτό υπάρχει και σήμερα μες στις ευχές, πολύ ωραία, ως περ ειν τούτο το κλάσμα διεσκορπισμένον επάνω των ωραίων, το σιτάρι ήταν σκορπισμένο, και συναχθέν εγένε το εν, και μαζεύτηκε και έγινε ένα ψωμί, ούτω συναχθήτω σου η Εκκλησία, από τον περάτων της γης εις την Σύν Βασιλείαν. Όπως από τα σιτάρια που είναι σκορπισμένα έχουμε τώρα τον Άρτο, έτσι και όλοι οι χριστιανοί να μαζευτούν και να γίνουν ένα. Ότι σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμη κτλ. Μη δεις δε φαγέτο, μη δε πιέτο από τις ευχαριστίες ημών, αλλά οι βαπτισθέντες εις το όνομα του Κυρίου. Μην έρχονται εκεί οι ακατήχητοι, οι αβάπτιστοι, αυτοί οι οποίοι βαπτίστηκαν να παίρνουν. Και γάρ περί τούτου ήρικεν ο Κύριος μη δότε το Άγιον τη σκησή. Να μην δώσετε την ευχαριστία σε ανθρώπους που δεν έχουν βαπτιστεί. Και μετά στο τέλος εδώ έχει μια ευχή η οποία είναι μετά τη Θεία Ευχαριστία. Μετά δε το εμπληστήνε ούτως ευχαριστήσετε. Και έχω σημειώσει εδώ από έναν σύγχρονο πατρολόγο, τον οποίο συχνά σας μνημονεύω εδώ, ο οποίος αναφερόμενος σε αυτά τα λειτουργικά, ο καθηγητής Τηλιανός Παπαδόπουλος λέει τα εξής. Η διδαχή έχει σημασία και για την ιστορία της λειτουργικής εκκλησιαστικής ποιήσεως, διότι διασώζει έμετρους ύμνους. Αυτά που σας διάβασα ήταν σαν ποίηματα. Έμετρους ύμνους που ήταν σε λειτουργική χρήση. Είναι η απαρχή της εκκλησιαστικής ποιήσεως, αυτά είναι η αρχή της εκκλησιαστικής ποιήσεως, που σταθεροποιείται οργανωμένα με τα κοντάκια. Η πρώτη σταθερή και οργανωμένη εκκλησιαστική ποιήση έγινε το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα. Αυτά ακόμα είναι οι αρχές, ανοργάνωτα, αλλά είναι η αρχή της εκκλησιαστικής ποιήσεως, αυτές οι ευχές που έχει η διδαχή. Και η ύμνη της διδαχής λοιπόν, αυτές οι ευχές, είναι πέρασμα από την ευχή επίκληση στους ύμνους. Εδώ αξίζει να σας πω μόνο, που το έχω σημειώσει εδώ για να μην το ξεχάσω, ότι πριν από τη Θεία Κοινωνία, στο κεφάλαιο 14, λέει ότι πρέπει να υπάρχει και εξομολόγηση. Πρώτης Θείας Κοινωνίας πρέπει να υπάρχει εξομολόγηση, και αυτό βέβαια τηρείται μέχρι σήμερα. Κατά Κυριακήν δε Κυρίου συναχθέντες, και βλέπετε ότι εδώ η σύσταση και η εντολή είναι να μαζευόμαστε και να λειτουργούμαστε την Κυριακή. Μετά αυξηθήκαν οι λειτουργίες κάθε μέρα. Στην αρχαία εκκλησία γινόταν μία λειτουργία την Κυριακή. Κατά Κυριακήν δε Κυρίου συναχθέντες, κλάσατε άρτον και ευχαριστήσατε προεξομολογησάμενοι τα παραπτώματα ημών, όπως καθαρά η θυσία ημών. Πριν από τη Θεία Ευχαριστία να εξομολογηθείτε, και από κάποιο άλλο χωρίο προκύπτει ότι και η εξομολόγηση τότε ήταν δημοσία. Δεν ήταν ο πνευματικός και ο εξομολογούμενος, αλλά γινόταν δημοσία η εξομολόγηση. Αυτά λοιπόν, αυτήν την ώρα εδώ, να σταματήσω εδώ, και θα δούμε την επόμενη ώρα μετά από ένα δεκάλεπτο διάλειμμα, την καταπληκτική διδασκαλία περί των δύο οδών,
μέσα στην οποία ταλαιπωρήθηκα χθες βράδυ, όλο το απόγευμα, επειδή σε κάποιο σημείο των συμβουλών που δίνει για την καλή οδό είναι ότι δεν πρέπει να δίνουμε ελεημοσύνη άκρητα, αλλά πρέπει να υδρώνει το χέρι μας πριν δώσουμε ελεημοσύνη, να σκεφτόμαστε πριν δώσουμε ελεημοσύνη. Αυτό ήταν αντίθετο προς το κήρυγμα που έκανα την περασμένη Κυριακή για τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, ο οποίος έδινε αδιακρίτως σε όλους, και κουράστηκα χθες βράδυ να βρω κάποιες μαρτυρίες πατερικές για να δούμε το θέμα αυτό της ελεημοσύνης. Πρέπει να δίνουμε σε όποιον μας ζητάει, ή πρέπει να εξετάζουμε αν αυτός που το ζητάει αξίζει να του δώσουμε. Ανάμεσα λοιπόν στα άλλα θέματα που θα θίξουμε, έχω εδώ φοροτυπίες, κάποιες μαρτυρίες. Είπα μάλιστα με τον πατέρα Σεραφείμ ότι αυτό πρέπει να γίνει και ένα άρθρο. Ο πατήρ Σεραφείμ είχε μαζέψει υλικό παλαιότερα, γιατί μας απασχολούσε. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι υπέρ του να δίνουμε, χωρίς να εξετάζουμε, σαν τον Άγιο Άντων Ελεήμονα. Αλλά μου έλεγε ο πατήρ Σεραφείμ, πάτερ, εγώ έχω άλλους πνευματικούς οι οποίοι λένε όχι. Πρέπει να εξετάζουμε, και έχω βρει και μαρτυρίες, λέει ότι πρέπει να είναι διακριτική η ελεημοσύνη. Έχει δίκιο. Υπάρχει διπλή παράδοση, διπλή γραμμή, και η μία και η άλλη. Αν μπορέσουμε σήμερα με τα κείμενα που έχω εδώ να δώσουμε μία γραμμή στο θέμα αυτό. Κάνουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα. Κύριε Βασιλεύθε, ουρανίεθε, Πάτερ πάντων κράτων,